Λοιπόν, καλή αρχή τότε, να πούμε σε όλους. Θα αρχίσουμε από τη μελέτη των ακεραίων, όχι γιατί θέλουμε να κάνουμε θεωρία αριθμών, κατά μία είναι, αλλά θέλουμε ουσιαστικά να δούμε στοιχεία από τη δομή των ακεραίων, ώστε να τα πάμε μετά στους δακτυλίους και στις ομάδες. Αυτό είναι το κυριότερο που θέλουμε. Λοιπόν. Έχουμε λοιπόν η ακέραια. Θα ήθελα να σας πω ότι αν μπορείτε να μην σημειώνετε, αφού αυτά θα ανεβαίνουν στο ΕΚΛΑΣ, αυτά που γράφω. Και επίσης υπάρχει βιντεοσκόπηση του μαθήματος. Ο λόγος είναι ότι καλύτερα να προσέχετε παρά να διασπάτε η προσοχή σας. Η γνώμη μου είναι, εγώ δεν σας λέω με το ζόρι να το κάνετε αυτό. Απλώς να συμμετέχετε για να τα κατανοήσουμε και καλά τα πράγματα. Παίρνουμε το σύνολο των ακεραίων. Οι ακέραιοι όμως δεν τους θεωρούμε ένα σύνολο σκέτο έτσι, τίποτα, ένα σύνολο 0, συμπληρώνει κτλ. Θεωρούμε με ένα στοιχείο το οποίο, μια έννοια την οποία την έχουμε ως έννοια δομής. Δηλαδή ότι ισχύει η αρχή ελαχής του. Το οποίο δεν μπορούμε να τα αποδείξουμε, είναι ένα αξίωμα. Το οποίο λέει το εξής. Κάθε μη κενό υποσύνολο ακεραίων συνόλου μηδέν, ένα, δύο, μη και τα λοιπά. Αυτό είναι το σύνολο των φυσικών αριθμών. Στους φυσικούς αριθμούς, εδώ στο μάθημα θα συμπεριλαμβάνουμε και το μηδέν. Υπάρχουν και στη βιβλιογραφία διάφορες διαφορές, όπως θα δεις, διότι ιστορικά η έννοια του μηδενός ανακαλύφθηκε πολύ μετά. Μάλιστα αναφέρεται στους αρχαίους ότι όταν ανακαλύφθηκε το μηδέν σφάξανε και κάτι βόδι και βλαδίσανε και φάγανε και τα λοιπά. Και δείτε το ότι στα σχολεία στο δημοτικό δεν διδάσκονται το μηδέν. Δηλαδή το μηδέν είναι κάτι που δεν έχει τίποτα. Είναι λίγο δύσκολο να φανταστεί ένα μικρό παιδί ή δεν θα πρέπει να διδάσκεται. Επομένως, στη βιβλιογραφία μπορεί να δείτε ότι η φυσική αριθμή είναι το 1, 2, 3 και τέτοιμα, το 0 δεν συμπεριλαμβάνει. Αυτοί που είναι επηρεασμένοι από τη θεωρία συνόλου περιλαμβάνουν το 0 σαν το πληθάριθμο του κενού συνόλου και τα λοιπά. Πρέπει να διαλέξουμε κάτι, εδώ ας διαλέξουμε να έχουμε και το 0, ας πούμε. Δεν έχει όμως από άποψη μαθηματικής ουσίας και τίποτα έτσι, σημαντική διαφορά. Κάθε μη κενό υποσύνολο λοιπόν ακεραίων αυτού του συνόλου έχει ελάχιστο. Αυτό είναι το αξίωμα του ελαχίστου. Και καλούμαστε έτσι να καταλάβουμε έτσι, οι ιδιότητες του συνόλου αυτού. Ορίζονται στο Z, ορίζονται οι πράξεις πρόσθεση αφαίρεση
πολλαπλασιασμός, οι οποίες πράξεις είναι εσωτερικές πράξεις. Έτσι, άμα προσθέσουμε δύο ακεραίους, και αυτά είναι γνωστά, για αφαιρέσουμε και πολλαπλασιάσουμε ξανά ακεραίους, εκεί που αλλάζει το πράγμα είναι η διαίρεση. Δεν είναι εσωτερική πράξη, γι' αυτό μελετάτε ξεχωριστά κατά κάποιο τρόπο. Έτσι, έχουμε ένα ολόκληρο κεφάλαιο για τη διαιρετότητα. Σχετικά με τη διαιρετότητα, λοιπόν, έχουμε εξής θεώρημα. Έστω. Α, Β, ακέραιοι. Το Β διαφορετικό του μηδενός. Τότε υπάρχουν μοναδικοί ακέραιοι Π και Ι με πρώτο. Α. Δεύτερο. Αυτό το θεώρημα λέγεται και αλγόριθμος της διαίρεσης. Και εάν, θα τα αποδείξουμε τώρα αυτό το θεώρημα, έτσι, εάν όντως ισχύει, σημείωση. Το Φ, το λέμε επιλίκο, το Ι, το λέμε υπόλοιπο, και εάν αποδείξουμε ότι είναι μοναδικά, δικαιούμαστε να λέμε το επιλίκο, το υπόλοιπο. Γιατί αν δεν είναι μοναδικά, δεν θα μπορούσαμε να λέμε το, έτσι, με όση μεγάλη σημασία. Πάμε να τα αποδείξουμε. Περιττό να σας πω ότι είμαστε και λίγοι, αλλά μην διστάζετε να με διακόπτετε ότι οτιδήποτε να το συζητάμε σε βάθος χρόνος. Λοιπόν, στην πραγματικότητα αυτό που γίνεται και πρέπει κάπως να το θυμόσαστε από το σχολείο, εάν έχουμε πες έναν αριθμό. Ανδρονίκη. Πώς? Ανδρονίκη. Η Ανδρονίκη, ναι. Σε θυμάμαι. 15. 17. Και παίρνουμε δια 3. Λέμε, θέλουμε να κάνουμε αυτή τη διαίρεση. Στην πραγματικότητα τι κάνουμε. Αφαιρούμε τριάρια, δηλαδή έχουμε 17 πλην μία φορά το 3. 17 πλην 2 φορές το 3. 17 πλην 3 φορές το 3. Πλην 4 φορές το 3. Πλην 5 φορές το 3. 17 πλην 6 φορές το 3. Και συνεχίζει. Πάει. Η διαδικασία πάει επάπειρον και έτσι και προς τα πάνω και προς τα κάτω. Δηλαδή έχουμε το 17
ειν κάπα φορές το 3. Αποσπούμε, δηλαδή η διαίρεση είναι στην πραγματικότητα μία αφαίρεση. Πολλαπλού είδους. Αποσπούμε τριάρια από το 17. Και λέμε, κάνοντας μία σύμβαση ήταν, ότι να σταματήσουμε, γιατί κοιτάμε τούτους τους αριθμούς. Εδώ είναι θετικός. Εδώ είναι θετικός. Εδώ πάει αρνητικός. Να κάνουμε μια σύμβαση λοιπόν ότι όταν φτάσουμε στο όριο εκεί πέρα της μετάβασης από τους θετικούς στους αρνητικούς, σταματάμε και τότε ονομάζουμε το 5 πηλίκο και αυτή τη διαφορά η πόλη. Αλλά είναι μια σύμβαση. Θα μπορούσαμε να πούμε και τι άλλο. Να τα βλέπουμε ανάποδα και να ονομάσουμε το 6 πηλίκο και αυτή τη διαφορά το πλήν 1, πόσο είναι, θα το πούμε υπόλοιπο. Εντάξει, ιστορικά δεν το κάναμε έτσι. Τώρα αν δοκιμάσαμε να το κάνουμε κατά αυτόν τον τρόπο, μπορεί να γίνει, θα δούμε τις κλάσεις υπολείπων, θα το δούμε τι συμβαίνει βαθύτερα, αλλά άμα δοκιμάσουμε να συνομιλθούμε με άλλους ορίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο, δεν θα συνομιλθούμε. Έτσι. Οπότε, όταν μιλήσουμε και για τα ιδεώδη αργότερα, θα δούμε στην πραγματικότητα σχετίζεται με τα ιδεώδη, γιατί είναι κάτι πολλαπλάσια κάποιο στοιχείο. Λοιπόν, οπότε δεν θα φανεί τελείως παράξενο να πούμε το εξής, ότι θεωρούμε το σύνολο εμείς είχαμε το 17 και το 3 σαν α και β, επομένως ποιο σύνολο τώρα, γιατί έχουμε στη γενικότητα θέλουμε να τα αποδείξουμε, το α και το β. Κάνουμε λοιπόν το σύνολο α πλην ξ επί β. Τα α και τα β είναι δεδομένα. Όταν το ξ μεταβάλλεται στους ακεραίους. Δείτε ότι έχουμε πλήρη αναλογία. Έτσι πήραμε 17 πλην κ φορές το 3. Θα κάνουμε αυτή τη διαφορά. Ας το ονομάσουμε. Πες μου ένα όνομα. Τώρα αυτό το σύνολο είναι μη κενό βέβαια, έτσι, γιατί ό,τι α και να μας δώσουν και το β να μας δώσουν, αυτές οι διαφορές υφίστανται. Βάζουμε διάφορα ξ και βρίσκουμε αριθμούς. Δεν έχει σχέση ότι μπορεί να είναι κάποια αντίφαση. Πάντα μπορούμε να κατασκευάζουμε αυτές τις διαφορές όπως βλέπετε. 17 και 3, μπορούμε να βάλουμε εδώ πέρα το 100 και να έχουμε 17 πλην 100 επί 3. Μπορούμε να βάλουμε το πλην 1000 και να βάλουμε 17 συν 1000 επί 3. Φτιάχνουμε άπειρους ακεραίους, να είναι αυτής της μορφής. Άρα είναι μη κενό. Α, λοιπόν, μη κενό. Τι άλλο έχουμε. Αυτό το α είναι δυνατόν, Ανδρονίκη, να έχουμε μόνο... Θα έχει, αφού είναι ακέραιο, θα είναι η θετική ή η αρνητική. Μπορεί να είναι μόνο αρνητική αριθμή. Όχι. Όχι, αλλά γιατί. Διαφορά α-μύρωξη, πίτα, υπάρχουν κατάλληλα ξύ για τα οποία βγαίνουν... Μπράβο. Μπορούσε το α εδώ πέρα, να μην είναι 17 και 3 θετική, να είναι το α πλην 17. Και το 3 να ήταν πλην 3. Αλλά αν διαλέγαμε εμείς το πλην 1000, θα ήταν πλην 17 συν ή το 1000, ξέρω, ανάλογα, θα μπορούσαμε να υπάρχουν κατάλληλα. Υπάρχουν. Γιώργο, είναι εντάξει αυτό. Υπάρχουν. Κατάλληλα. Ξ στο Ζ. Με. Α. Πλην ξ επί β μεγαλύτερο ίσως το μηδενός. Άρα το α έχει θετικά στοιχεία. Έχει και θετικά στοιχεία.
με την ίδια λογική μπορούμε να σκεφτούμε ότι δεν μπορεί να έχει μόνο θετικά στοιχεία και αρνητικά. Εμάς μας ενδιαφέρει όμως ότι μπορεί να έχει αρνητικά, αλλά έχει και θετικά στοιχεία. Και επομένως δικαιούμαστε να πούμε το εξής. Α συν ίσον σύνολο θετικών στοιχείων του Α. Προφανώς το Α συν είναι μη κενό. Αφού είπαμε ότι έχει και θετικά στοιχεία, έστω και ένα θα έχει. Βασίλη, η αρχή του ελαχίστου τι είπαμε ότι έχει, το αξίωμα. Κάθε σύνολο το οποίο είναι μη κενό, έχει ένα στοιχείο το οποίο ήταν το ελάχιστο. Μη κενό θετικών ακεραίων. Εδώ τα έχουμε όλα. Αυτό είναι θετική ακέραιη, μη κενό, γιατί είπαμε ότι υπάρχει έστω και ένα. Έτσι. Άρα, το άλφαση έχει ελάχιστο στοιχείο έστω πι. Έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας αυτή τη κατασκευή, διότι εμείς μας ενδιαφέρει ότι το ελάχιστο στοιχείο είναι αυτή η διαφορά εδώ πέρα. Και επομένως το 5 ήταν το πηλίκο, έτσι. Το ονομάζουμε πι. Εμείς πήραμε αυτό το πράγμα. Τότε, α, μη, συγγνώμη, όχι πι, το ονομάζουμε ύψη για το υπόλοιπο. Έτσι απλώς. Ότι α πλην π επί β ίσον ε για κατάλληλο για κατάλληλο π. Υπόψη είναι ότι το ε είναι το θετικό στοιχείο, το π δεν είναι κάτι έτσι, είναι ένας ακέραιος. Και τι π και ως εξή, όπως το θέσαμε πριν. Θέλεις ξύ να έχουμε. Τον ξύ β για κατάλληλο ξ στο ζ. Επειδή θα είναι το ποινίκο εκεί πέρα, γι' αυτό, όχι τίποτα άλλο. Καταλήξαμε στο α ίσον ψ επί β συν ε. Χωρίς λάθος, χωρίς βλάβη της γενικότητας, υποθέτουμε, κοιτάξτε, το β από την υπόθεση, το β από την υπόθεση, το πήραμε διάφορο του μηδενός, είναι εδώ ο διαιρέτης, που το γράφω, πρέπει να το γράψω. Λάθος. Και χωρίς να κάνουμε λάθος, βλέπετε τις γενικότητες, υποθέτουμε ότι β θετικό.
αν είναι αρνητικό, πάντως 0 δεν μπορεί να είναι, θα κάνουμε τα ίδια. Εμείς καταλήξαμε σε αυτή τη σχέση, η οποία είναι μία από τις δύο σχέσεις. Θέλουμε, τι θέλουμε. Τι θέλουμε, ξεχνάτε ότι θέλουμε να αποδείξουμε δύο σχέσεις. Θέλουμε και αυτή τη σχέση. Δηλαδή το ύψιλον αυτό να είναι θετικό ή μηδέν, κάτι που το έχουμε πετύχει διότι δηλαδή πήραμε το ελάχιστο θετικό στοιχείο του α συν κεφαλαίου. Έτσι. Για εδώ δεν έχουμε αμφιβολίες. Θέλουμε να αποδείξουμε ότι ύψιλο μεγαλύτερο ίσον του μηδενός, μικρότερο γνήσια του απολύτου β που είναι το β τώρα. Είπαμε, πήραμε να είναι έτσι και κοιτάμε είναι ομοίως. Η σχέση αυτή η σχέση είναι δεκτή από υπόθεση, από επιλογή του ύψιλου. Είδαμε ότι είναι το ελάχιστο θετικό στοιχείο. Θέλουμε να αποδείξουμε την άλλη σχέση. Εμείς θέλουμε τι. Ύψιλον γνήσια μικρότερο του β. Αυτό θέλουμε. Εάν δεν ισχύει αυτή, ισχύει η αντίθετή της. Το β είναι θετικός, η άρνηση αυτής, άρνηση, είναι ότι το ύψιλον μεγαλύτερο ίσον του β. Αν ή θα ισχύει αυτή ή η αντίθετή της. Συμφωνείτε σε αυτό. Αν αποδείξουμε ότι αυτό δεν γίνεται, τότε θα ισχύει αυτό που θέλουμε. Ρε, έχετε καμία ιδέα γιατί δεν γίνεται αυτό. Τι λες. Έχουμε πει ότι το ύψιλον είναι το ελάχιστο στοιχείο του αφασίν. Οπότε, αν ισχύει αυτή η σχέση, λέμε ότι το β είναι μικρότερο από το ύψιλον. Οπότε, αυτόματα το β είναι ελάχιστο. Λοιπόν, θα σας αφήνω και ασκήσεις, μικρά ψήγματα, έτσι, κομματάκια, για να ξαναβρεθείτε στη διαδικασία να καταλάβετε. Οπότε θα σας αφήσω αυτό γιατί, αν θέλετε το ξαναλέμε, την άλλη φορά, γιατί λοιπόν δεν ισχύει. Οπότε ξεφυγίζοντας τις συνόλεις, σκεφτόμενοι, θα δείτε ότι είναι άτομο σε σχέση με άλλα. Επομένως, καταλήξαμε στο ότι α ίσον, αυτό που λέει ξ επί β συν ε, το β, όχι, το ε, μεγαλύτερο ίσον μηδενός, το μικρότερο του β, αυτές τις δύο σχέσεις, εάν αποδείξουμε αυτό, θα έχουμε αυτές τις δύο σχέσεις, για το ξ και το ε. Συμφωνείτε. Το ξ είναι το π του θεωρήματος, το πηλίκο. Το ερώτημα είναι ότι ισχύουν αυτές οι δύο σχέσεις, εφόσον απορρίψουν αυτή. Μήπως υπάρχουν δύο διαφορετικά ζευγάρια ξ και ε. Δηλαδή, αν α ίσον ξ1 επί β συν ε1 και ε1 μεγαλύτερο ίσον του μηδενός και γνήσια μικρότερο του β, τότε γιατί ξ ίσον ξ1 και ε ίσον ε1. Πρέπει να αποδείξουμε τη μοναδικότητα. Λέτε. Υπάρχει λοιπόν ότι βρίσκουμε δύο πηλίκα και δύο υπόλοιπα.
τότε μπορούμε να αφαιρέσουμε τα, η πρώτη και η πρώτη από εδώ, τα πρώτα μέλη είναι ίσα, αλλά και τα δεύτερα μέλη είναι ίσα. Και τι θα έχουμε. Ξ επί β συν ε ίσον ξ1 επί β συν ε1. Συνεπάγεται. Πάμε το 1 ε από εδώ και το ξ1 β από εκεί. Ξ επί β είναι ξ1 επί β ίσον ε1 είναι ε. Παίρνω απόλυτες τιμές. Συνεπάγεται. Απόλυτος που είναι το β, αλλά είναι το β γιατί είναι θετικό το πήρα. Επί ξ1, επί ξ που είναι ξ1, ίσον ε1 που είναι ε. Ωραία. Θέλουμε να κατανοήσουμε κάπως αυτή. Εάν το ε1 ίσον με το ε, τα δύο υπόλοιπα είναι ίσα, είναι 0, τότε δεδομένου το β δεν είναι 0, θα είναι ξ ίσον ξ1. Επίσης, αν ξ ίσον ξ1, θα είναι και ε1. Δηλαδή θα ήταν ίσα 1 από τα δύο. Το ερώτημα είναι τι γίνεται τώρα. Λοιπόν, δεν χρησιμοποιήσαμε τις δεύτερες σχέσεις. Οι δεύτερες σχέσεις είναι ε μεγαλύτερο του μεθενό και μικρότερο του β, ε1 μεγαλύτερο μέσα του μεθενό και μικρότερο του β. Ωραία. Πώς θα φτιάξουμε τη διαφορά ε1 από την ε. Έχουμε ε λοιπόν μεγαλύτερο μέσα του μεθενό, μικρότερο του β, ε1 μικρότερο του β, μεγαλύτερο μέσα του μεθενό. Δεν δικαιούμαστε να αφαιρούμε ανισότητα, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αλλά επειδή θέλουμε να κάνουμε τη διαφορά ε1 από την ε, εδώ τούτο μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε επί πλην 1 και τα τρία μέλη και να έχουμε πλην β μικρότερο από το πλην ε, μικρότερο ίσον από το 0. Αυτό δικαιούμαστε να το κάνουμε. Και έχουμε αυτή τη σχέση και αυτή και να προσθέσουμε δικαιούμαστε πάλι, έτσι θα διατηρηθεί. Οπότε τι θα έχουμε. Θα έχουμε ε1 πλην ε στο μέσο. Μικρότερο ίσον, αλλά το β επειδή είναι θετικό υπερισχύει το. Έχουμε β εδώ. Είναι θετικό και εδώ είναι πλην β. Σας θυμίζει τίποτα αυτά με τις υπόλοιπες τιμές. Συνεπάγεται υψηλωμένο. Υψηλω, απολύτως, μίσια μικρότερη της απόλυτης τιμής του β, αλλά το β είναι θετικός, έτσι. Το πήραμε έτσι και να μην το διαβάσουμε. Οπότε, αν κοιτάξουμε αυτή τη σχέση, την οποία την αποδείξαμε εξισώνοντας αυτό και το αντίστοιχο και παίρνοντας τις απόλυτες τιμές. Και αυτό θα δούμε ότι το ε1 πλην ε είναι γνήσια μικρότερο από τον έναν από τους παράγοντες. Είναι και διάφορο του μηδενός. Εδώ έχουμε γινόμενο δύο ακεραίων στο πρώτο μέλος, δύο θετικών ακεραίων ή μηδέν, μηδέν μπορεί να είναι μόνο αυτό. Ίσον με έναν άλλον ακέραιο. Αυτός, κατά απόλυτον τιμή, είναι γνήσια μικρότερο από τούτο. Αν πολλαπλασιαστεί με κάτι ακόμα μεγαλύτερο, γιατί ακέραιος αριθμός, δεν είναι δικαιόμαστε να είναι ρητός, θα είναι μία φορά το β, δύο φορές το β, τρεις φορές το β κτλ. Σίγουρα θα είναι μεγαλύτερο. Δηλαδή, αφού το β ακόμα, πες ότι τούτο είναι ένα. Εδώ θα είναι αυτό μεγαλύτερο ακόμα. Δεν μπορεί να ισχύει. Αν αυτό επειδή θα είναι ακέραιος, διαρκώς διαφορά ακέραιο, θα είναι δύο, θα είναι δύο φορές αυτό, πάλι μεγαλύτερο. Τρεις φορές δεν γίνεται.
μοναδικός λόγος για να έχουμε σαν ισότητα, τι θα είναι, να είναι αυτό μηδέν. Συνεπάγεται λοιπόν. Συνεπάγεται. Ξύπνει ξύ ένα ίσο με το μηδέν. Και άρα ύψιλον ένα είναι ύψιλον ίσο με το μηδέν. Είναι αυτό που θέλω. Ποιο είναι το συμπέρασμα. Εφόσον σκεφτείτε το σπίτι σας την άλλη φορά, να το συζητήσουμε έτσι. Γιατί δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Αυτό μόνο έχουμε θέμα. Το συμπέρασμα είναι ότι ισχύει αθεότητα. Τώρα, αυτό που ας προτρέξουμε και λίγο με την ίδια διαδικασία και όταν λέω ίδια, εντελώς ίδια, αποδεικνύεται ότι το σύνολο των πολιονίμων, να αλλάξουμε σελίδα, έχουμε τα πολιόνια. Πώς θα διατυπώσουμε, Ανδρονίκη, τον ίδιο αλγόριθμο διαίρεσης. Έχουμε στο μυαλό μας τον αλγόριθμο διαίρεσης του Σακερέως. Τι έχουμε, αντί για α, έχουμε λοιπόν α του χ πολιόνιμο. Β του χ πολιόνιμο. Όπου το β του χ δεν είναι το μηδενικό πολιόνιμο. Μηδενικού. Και το μηδενικό πολιόνιμο είναι αυτό που έχει όλους τους συντελεστές 0, είναι 0 για κάθε χ και τα λοιπά, έτσι. Άρα, πάμε να διατυπώσουμε τον αλγόριθμο διαίρεσης στα πολιόνια. Δεν είναι το μηδενικό. Τότε, υπάρχουν μοναδικά πολιόνιμα π του χ, ύψιλον του χ, μοναδικά πολιόνια, όπως ήταν μοναδική η αριθμή, έτσι ώστε η πρώτη σχέση είναι όμοια, δηλαδή α του χ ίσον π του χ επί β του χ και ε του χ, και η δεύτερη είναι ότι τώρα δεν θα έχουμε την απόλυτη τιμή, η απόλυτη τιμή στους ακεραίους μεταφέρεται σαν τον βαθμό του πολιονίμου. Έτσι είναι εντελώς ίδια, είναι όπως λέμε αυτή η ίδια περιοχή, αλλά δεν τη χρησιμοποιούμε. Δηλαδή θα έχουμε βαθμός έχουμε δύο περιπτώσεις. Η έννοια του βαθμού έχει μια την εξής ιδιαιτερότητα. Ενώ η απόλυτος τιμή του μηδενός είναι το μηδέν, όπως λέμε στο σχολείο, το μηδενικό πολιόνιμο δεν έχει βαθμό, δεν επισυνάπτει βαθμός. Τι θα λέμε. Θα λέμε ότι δεν έχει βαθμό, σαν έννοια δεν επισυνάπτει βαθμό στο μηδενικό πολιόνιμο,
Και η έννοια αυτή είναι η ίδια με το ότι το μηδενικό διάνυσμα δεν έχει διεύθυνση. Ή είναι αυτό που ίσως το έχετε ακούσει, δεν έχει διεύθυνση οποιαδήποτε ευθεία. Δεν είναι και απολύτως σωστό αυτό. Δηλαδή πρέπει να ορίζεται μοναδικά ποια είναι η διεύθυνση. Δεν μπορεί να είναι οτιδήποτε. Ξέρω να σας έχει τύχει αυτή η ιδιαιτερότητα. Το μηδενικό διάνυσμα, στο μηδενικό διάνυσμα δεν επισυνάπτεται διεύθυνση, δεν έχει διεύθυνση. Έτσι και το μηδενικό πολυόνιμο, στο μηδενικό πολυόνιμο δεν επισυνάπτεται βαθμό. Δεν δικαιούμαστε να πούμε ότι έχει τόσο βαθμό, ούτε μηδέν, ούτε τίποτα. Άρα, για να είμαστε αυστηροί, θα πούμε ότι το ε ή το ε του χ θα είναι το μηδέν για κάθε χ, το μηδενικό πολυόνιμο, ή το ε του χ θα είναι διαφορετικό του μηδενός και βαθμός του ε του χ γνήσια μικρότερο από το βαθμό του β. Δείτε ότι παρόλο που τα δύο αντικείμενα αλγεβρικά είναι διαφορετικά, το ένα είναι η ακέραια αριθμή, το άλλο είναι τα πολυόνυμα, έχουμε τον ίδιο, την ίδια έτσι, βαθύτερη ιδιότητα του αλγορίθμου. Έτσι, αυτό θα μας δώσει το δικαίωμα να τα βλέπουμε παράλληλα, τις ιδιότητες όλα με τα ιδιώδη, με τους υποδακτηλίους κτλ. Και να τα μελετάμε παράλληλα, να λέμε να δες εκείνο που ισχύει το ίδιο πράγμα, ενώ μπορεί να είναι απολύτως ίδιο ή πολλές φορές να είναι και απολύτως ίδιο. Αυτό τώρα, άμα αυτό θα ήταν καλό αν είναι να προσπαθήσεις να το αποδείξεις χωρίς να κοιτάξεις κανένα βιβλίο. Πώς θα αρχίζαμε? Να θέσουμε ένα σύνολο όπως κάνουμε. Μπράβο. Το σύνολο αυτό ποιο θα ήταν? Θα ήταν το άλφα κεφαλαίο ίσο με τι? Θα ήταν το άλφα χ πλην ξι του χ επί β. Όπου το ξι του χ μεταβάλλεται μέσα στα πολυόνια. Δηλαδή θα είναι διαφορές από το συγκεκριμένο α του χ πολλαπλασίων του β. Αργότερα θα δούμε ότι αυτά τα πολλαπλάσια του β, του σταθερού β, ανήκουν μέσα στο ιδεώδες που παράγεται από το β. Ωραία, φτιάχνουμε αυτό το σύνολο. Και μετά πώς θα κάνουμε περίπου όμοια. Καλώς, ποια είσαι εσύ, το μικρό σου? Χαριτίνη. Εκεί παίρναμε, βλέπαμε ότι αυτό το σύνολο έχει και θετικά στοιχεία και παίρνουμε το σύνολο των θετικών στοιχείων. Εδώ τα πράγματα είναι κάπως πιο εύκολα, ότι αυτό είναι σύνολο πολυονίμων. Αφού το α του χ υπάρχει, το β του χ υπάρχει, άμα αυτό μεταβάλλεται θα είναι πολυόνιμα πολλά. Ξεχνάμε τα πολυόνιμα και κοιτάμε τους βαθμούς τους. Οι βαθμοί τι θα είναι? Αυτά είναι πολυόνιμα, καθώς μεταβάλλεται το ξύλινο είναι πολυόνιμα. Κοιτάμε τους βαθμούς τους. Είναι, οι βαθμοί είναι 0, όταν είναι το σταθερό πολυόνιμο, το 0, το 1, 2, είναι ακέραιοι αριθμοί. Λοιπόν, κοιτάμε τους βαθμούς και είναι φυσικοί αριθμοί, ακέραιοι θετικοί αριθμοί, δεν είναι οι βαθμοί. Άρα θα υπάρχει ελάχιστο. Άρα θα υπάρχει ένα πολυόνιμο εδώ μέσα που ο βαθμός του θα είναι ελάχιστος για εδώ μέσα. Τσακώνουμε αυτό το πολυόνιμο. Το λέμε ε του χ. Υπάρχει τέτοιο πολυόνιμο που είναι ελαχίστο βαθμό. Άρα το ξ του χ θα είναι το αντίστοιχο πηλί. Και πρέπει να κάνουμε όλα αυτά. Κάνουμε ένα διάλειμμα τώρα. Αλλά αυτή τη διαδικασία θα ήταν καλό να την ψάξεις.
θα τα μάθεις όλα. Εντάξει, θα κάνουμε ένα διάλειμμα λίγο, να ξεκουραστώ. Θα κάνουμε τέτοιες, και ένα βλάχο που να καλύψουμε.